πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκδήλωση. Να είστε καλά. Να προχωρήσουμε, λοιπόν, γιατί έχουμε βραβεύσεις τώρα. Έχουμε βραβεύσεις και τώρα από τους ασκούντες στην πολιτική θα περάσουμε στην πραγματική οικονομία, στην αγορά, σε αυτούς που ξεχώρισαν σε επίπεδο εξωστρέφειας, εξαγωγών. Και ξεκινάμε, μετά λοιπόν τις παρεμβάσεις, περνάμε στο κύκλο των βραβευθέντων με πρώτη επιχείρηση την ELVALHALCOR. Χάρη στους κλάδους λοιπόν αλουμινίου και χαλκού που διαθέτει, παρέχει προϊόντα και λύσεις προστιθέμενης αξίας σε περισσότερες από 100 χώρες. Το ισχυρό εμπορικό της δίκτυο εκτείνεται σε 21 χώρες, ενώ διαθέτει εργοστάσια παραγωγής σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία αλλά και Ολλανδία. Και πάμε να τα ακούσουμε όμως από τον Chief Financial Officer της ELVALHALCOR πολύ καλύτερα. Και ας καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Σπύρο Κοκκόλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να συγχαρώ την New Times για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, αλλά και την πρωτοβουλία της έκθεσης του οδηγού Export Leaders, που αναγνωρίζει και προβάλλει τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας μας. Για την ELVALHALCOR, η εξωστρέφεια είναι μια στρατηγική επιλογή δεκαετιών. Από νωρίς, έχοντας εντεριωθεί στην εσωτερική αγορά, αντιληφθήκαμε ότι ο τρόπος να αναπτυχθεί κανείς και να γίνει καλύτερος είναι οι εξαγωγές. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, χωρίς εμπορικούς και άλλους φραγμούς, πρέπει να πολεμήσεις για να διατηρήσεις τα μερίδια αλλά και να τα μεγαλώσεις. Τα λίγα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο τοπικός παραγωγός δεν είναι αρκετά για να το κρατήσουν μακροχρόνια, όταν έχει να ανταγωνιστεί απέναντι σε χώρες είτε με υψηλή τεχνολογία ή με χαμηλό παραγωγικό κόστος ή ακόμα συνδυασμό και των δύο. Επομένως, η προσπάθεια για βελτίωση και εξωστρέφεια είναι μονόδρομος και επιτυχάνεται με επενδύσεις όχι μόνο σε δυναμικότητα που βοηθάει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, αλλά και τεχνολογία. Με στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας, που είναι απαραίτητο για τις εξαγωγές, και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι απολύτως απαραίτητα για να αναπτυχθεί κανείς στις διεθνείς αγορές. Έτσι, συνεπής αυτή τη στρατηγική, την τελευταία δεκαετία μόνο επενδύσαμε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 164 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να τονιστεί βέβαια το μεγαλύτερο μέρος αυτών των επενδύσεων ήταν στην Ελλάδα. Δεν έλειψαν όμως και οι διεθνείς δραστηριότητες τόσο στην ανάπτυξη εμπορικού δικτύου όσο και στην παραγωγή. Με δικές μας μονάδες ή με στρατηγικές συμμαχίες και joint ventures έχουμε σήμερα παραγωγή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Βουλγαρία, την Τουρκία, ακόμα και την Ολλανδία. Ενώ το εμπορικό μας δίκτυο είναι αναπτυγμένο σε όλες τις κύριες αγορές και στην Ευρώπη και εκτός. Ήταν ακριβώς αυτή η προσήλωσή μας, αυτή τη στρατηγική που μας μεταμόρφωσε σταδιακά από έναν μικρό τοπικό παραγωγό, στο να φτάσουμε σήμερα να είμαστε η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής υλικών χαλκού και μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες έλευσης αλουμινίου στην Ευρώπη. Με σταθερά πάνω από το 90% της παραγωγής μας να εξάγεται σε πάνω από 100 χώρες, μετά σε αυτό το ποσοστό να αυξάνεται συνεχώς, με 2 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο περίπου, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να έχει βιομηχανία η οποία μπορεί να σταθεί επάξια και σε συνθήκες απόλυτου ανταγωνισμού. Η επιχειρηματική ανάπτυξη και επιτυχία της ELVALHALCOR βέβαια δεν οφείλεται μόνο στις επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί πάντα το εξειδικευμένο ανθρώπινο και έμπειρο δυναμικό μας. Δώσαμε έμφαση λοιπόν στην εξωστρέφεια, εστιάσαμε στις συνεχείς επενδύσεις, δώσαμε όμως έμφαση και θέσαμε και δέσμευση ότι όλα αυτά θα γίνονται από την ομπρέλα των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Με ανακυκλώσιμα προϊόντα, με χρήση ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστού σκράπ στην παραγωγή, με εισαγωγή τεχνολογιών που διασφαλίζουν την περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση των μετάλλων. Με τη συμμετοχή μας σε πρωτοβουλίες όπως αυτή της υπεύθυνης διαχείρισης αλουμινίου, Aluminium Stewardship Initiative, με επενδύσεις σε έργα περιβαλλοντικής προστασίας όπως αυτή της μονάδας Zero Liquid Discharge στα ενόφυτα και σειρά άλλων πρακτικών για εξοικονόμηση πόρων. Με παραγωγή καινοτόμων προϊόντων όπως σωλήνες θάλασσης εξές, ειδικά σχεδιασμένη για φιλικά προς το περιβάλλον ψυχτικά συστήματα, χωρίς χημικά δηλαδή. Η υπεύθυνη ανάπτυξη και η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφή της δραστηριότητας και πορεία. Σήμερα θέλω να πιστεύω πως βρισκόμαστε στην καμπή μιας πρωτοφανούς πανδημίας, η οποία επηρέασε όλους μας. Η βιομηχανία στην Ελλάδα και κυρίως οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις παρουσίασαν μια αξιόλογη αντοχή στην κρίση αυτή και πολύ μικρότερη κάμψη από ό,τι οι άλλοι τομείς της οικονομίας. Αντοχή στην οποία συνέβαλε η σχετικά καλή πορεία της χώρας μας στην πανδημία και η προσπάθεια όμως που καταβάλαμε για να διατηρήσουμε τους ανθρώπους μας ασφαλείς και τη συνέχεια της παραγωγής. Φάνηκε νομίζω πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ από το 8-9% που είναι να φτάσει στο 215%. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το κατάλληλο πλαίσιο στήριξης και μέσω της εξωστρέφειας βέβαια
τη δικιά μας. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κοκκόλη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήσασταν η πρώτη εταιρεία που βραβεύεται εν μέσω τελείως διαφορετικών συνθήκων. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Μένετε βέβαια να μας παρακολουθήσετε. Απλά να εξηγήσουμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι επειδή είναι διαφορετικές οι συνθήκες λόγω της πανδημίας, δεν γίνονται βραβεύσεις κανονικά φυσικά. Και να γνωστοποιήσουμε ότι ήδη τα βραβεία έχουν πάει στους βραβευθέντες, τα έχουν, οπότε τώρα ακούμε και τις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους. Εξαιρετικές εποχές, εξαιρετικές συνθήκες, λέμε. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι προσαρμοζόμαστε. Προφανώς. Και πάμε να φύγουμε τώρα από το χώρο του αλουμινίου και του χαλκού και να πάμε στον χώρο των φαρμάκων. Καθώς εδώ έχουμε την Boehringer Ingelheim, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1966. Έχει ήδη συμπληρώσει 40 χρόνια παρουσίας εδώ στην Ελλάδα από την έναρξη λειτουργίας της πρώτης βιομηχανικής της μονάδας στο Κοροπή Αττικής, η οποία μάλιστα έθεσε και νέα δεδομένα στο βιομηχανικό τομέα της χώρας. Σήμερα εξακολουθεί να διατηρεί τη δική της βιομηχανική μονάδα παραγωγής καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα, τροφοδοτώντας όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά και τις αγορές πλέον των 65 χωρών. Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας είναι ιδιαίτερης σημασίας, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 1% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδος. Σημαντικό ποσοστό. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δημήτρη Αναγνωστάκη, να προσθέσω κάτι εδώ.